Τι πρόβλημα έφερες να φάμε σήμερα? Δεν έφερα εγώ, γιατί μου είπε ο Λευτέρης ότι άστο πάνω μου. Και εγώ τον εμπιστεύτηκα. Και πολύ καλά έκανες, αν είναι αυτά που βλέπω τα πρωινά μας. Αυτή είναι με πραλίνα, ξέρεις, μέσα το, αυτό το μεσαίο. Εν πάση περιπτώσει, όλα καλά είναι. Αυτό είναι. Αυτό έχει μια. Δηλαδή είναι αυτό, εντάξει. Όλα είναι με βάση τις ομάδες. Ναι. Μάλιστα. Έλα, Λευτέρη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Κάποιοι πήγαν στην ταβέρνα χθες, Σπύρο, δεν μας είπαν κάτι, δεν μας είπαν τίποτα. Επομένως, το σφαίρω περισσότερα κρουασάν εσένα. Μπράβο, μπράβο. Από ό,τι βλέπεις είναι πραλίνα. Έτσι φτιάχνονται οι ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες. Πιστική, τσισκέι. Μα πραγματικά, βλέπεις ότι έρχομαι και δουλεύω εδώ λίγο τα πρωινά για να κάνουμε λίγο τα κρουασάν για να δω τι θα σας φέρω. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι με τον pastry chef, τον Ηλία τον Ασημακόπουλο. Μου δείχνει να κάνω κρουασάν. Καλημέρα και από μένα. Γεια σου, Ηλία, να είσαι καλά, φίλε μας. 20 γεύσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Εδώ πέρα, τα λιγουρευόμαστε που λένε. Εσορταστικές περιόδους. Καλά κάνετε, γιατί όντως αξίζει το προϊόν. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Εδώ είναι με νουτέλα, Εδώ αυτό το συγκεκριμένο είναι με νουτέλα, ναι. Δείξαμε το... Συγγνώμη, ρε παιδιά. Συγγνώμη, Λευτέρη μου. Συγγνώμη, Ηλία. Τα κρουασάν αυτά είναι γίγας. Παρακαλώ. Είναι πολύ μεγάλα. Γίγασα, μικρά, το δεν είδες όπως το έπιασε και το γέννησε. Είναι αυτά που πρέπει να φέρω στο Σπύρο που βρεθήκαμε στην απέξω ξαφνικά. Αυτά είναι. Γίγας. Αυτό είναι το μέγεθος. Ρε Λευτέρη, ήταν οικογενειακό το τραπέζι χτες τώρα, δηλαδή συγγνώμη. Θα σε πάρουμε την άλλη φορά και σένα και το Σπύρο, εντάξει. Λευτέρη, μην κάμπτε, σεφ. Κάνε την επιλογή σου. Στήριξε αυτούς που σε στηρίζουν και τα άλλα θα τα λύσει ο χρόνος. Ντροπή σας. Και επειδή ξέρετε ότι μου αρέσει η ιστορία. Επειδή ξέρετε ότι μου αρέσει η ιστορία, η γαστρονομία έχει να κάνει με την ιστορία, σωστά. Κρουασάν, ξέρετε ότι έχουν ελληνοτουρκικές ρίζες, παιδιά. Το έψαξα εχθές πριν έρθω εδώ στον Ηλία, τον Ασημακόπουλο, τον pastry chef, εδώ να μου τα πει. Λοιπόν, 1683 οι Τούρκοι πολιορκούν τη Βιέννη. Και τι κάνουνε, φέρνουν μαζί τους πολύ καφέ. Και πάνε να χτυπήσουν το βράδυ, να σκάψουν και να μπουν από την ελληνική συνοικία, αλλά γίνονται αντιληπτοί από τους αρτοποιούς, οι οποίοι ειδοποιούν τους στρατιώτες και τους τρέπουν σε φυγή. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε, ότι συμφώνησαν, έκαναν συμφωνία ειρήνης, συνθήκη ειρήνης, οι Τούρκοι με τους Αυστριακούς και για να τους ευχαριστήσουν οι Αυστριακοί έφτιαξαν τα κρουασάν. Γι' αυτό τα κρουασάν έχουν το μισοφέγγαρο, λόγω της Τουρκίας. Το ξέρατε αυτό? Το ήξερε, σεφ? Δεν το γνώριζα. Όσο ζεις μαθαίνεις. Ναι, αυτό. Λευτέρη, ξέρεις τώρα, καταλαβαίνεις. Οι φίτροι θεατές θα το τσεκάρουν αυτό, θα το φιλτράρουν, να ξέρεις. Το καταλαβαίνεις τώρα. Αυτό είναι μια πληροφορία που δίνεις, η οποία θα φιλτραριστεί. Να μπούμε στον Ηλία όμως να μας μιλήσει λίγο για την επιλογή του. Είναι ένας νέος άνθρωπος, έχει κάνει μια συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή. Απόλυτα καθαρή, εννοώ και σαν χώρος και σαν ιδιότητα. Απόλυτα γλυκιά για όλους μας. Ένας νέος άνθρωπος με το δικό του όνειρο, έτσι. Έτσι δεν είναι, Ηλία μας? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ επέλεξα να κάνω αυτή τη δουλειά. Έχω σπουδάσει κάτι τελείως διαφορετικό, όπως οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Η αγάπη ήρθε σιγά σιγά. Από εκεί και πέρα προχωράμε, εξελισσόμαστε, μαθαίνουμε. 20 γεύσεις. 20 κωδικούς, βεβαίως, ναι. Ποια φεύγει πιο πολύ? Τα best seller αυτή τη στιγμή είναι το νουτέλα που φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή, mm-hmm. το φιστίκι που είναι ακριβώς δίπλα και μετά πάμε σε αλμυρό, αν πούμε κάποιο αλμυρό κωδικό που φεύγει και αυτός πολύ, είναι το κόρκο μαντάμ και το ζαμποντιρί. Μάλιστα. Εμείς ένα τσισκέικ θέλουμε, ένα μιλτήρι να φάμε τσισκέικ, δεν είπε. Είναι με το αυγό. Ναι, κοίταξε να δεις. Κανονικά εμείς πρέπει, Ηλία, Λευτέρη. Το τσισκέικ είναι... Για να είμαστε δίκαιοι. Γιατί... Και ένα με το αυγό, να είμαστε σωστοί. Σωστοί και για να μην είμαστε υπερβολικοί. Αν θέλετε δύο από κάθε είδος, θα μπορέσει να υπάρχει μια πρώτη σκέψη για το τι. Πόσα θα φάμε? Επειδή δεν θα τα φάμε εμείς, θα τα μοιράσουμε στην κοιλιά μας. Και για το κοντρόλ. Για το κοντρόλ. Σήμερα είμαστε large, μπορούμε να ανοιχτούμε. Εντάξει. Να είστε καλά, παιδιά. Το Λευτέρη θα τον στείλεις πίσω. Προτιμήσεις υπάρχουν, επιλογές υπάρχουν. Παιδιά, εδώ θα μείνω σήμερα. Είμαι καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Θα με βοηθήσει πάρα πολύ σήμερα. Ηλία, να είσαι καλά. Και έχουμε μεγάλο φόρτο. Είσαι ωραίος τύπος. Πόσα. Ευχαριστώ πολύ.
με τη ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους ιδιοκτήτες. Βεβαίως. Τους ανθρώπους που ξεκίνησαν. Πες το όνομά τους, δεν είναι μυστικό. Γιάννης Κίκυρας. Βεβαίως. Γιάννης Κίκυρας, Αλκιβιάδης Ζέρβας και Σπύρος Παπάς. Εντάξει, να είναι καλά. Τους άνθρωποι που είχαν την ιδέα. Και στηρίζουν και νέους ανθρώπους επίσης. Να εξελίξουν. Ακριβώς. Σε βεβαίως. Κάτι όμορφο. Και είναι και οι ίδιοι νέα παιδιά και βραβευμένα παιδιά. Έτσι, και πήραν ένα project, μια ιδέα και το προχωρήσανε. Μάλιστα. Και να τι γίνεται. Λοιπόν. Και μπράβο. Και εννοείται δεν είμαστε το μόνο κατάστημα, υπάρχουν και άλλα καταστήματα. Ασφαλίζουμε την ημέρα σας με γλυκύτητα. Σας φιλούμε. Καλή εκπομπή. Έγινε. Το ρεπορτάζ είναι εξαιρετικό αυτό που θα ακολουθήσει.